Έχουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου στη γραμμή μας. Κύριε Βοριά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Βοριά, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση της υγείας του 27χρονου, έχετε νεότερα? Κοιτάξτε, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι είναι ακόμη πολύ σοβαρά ο άνθρωπος. Οι κρανιοκεφαλικές κακώσεις που έχει και τα αιματώματα τον έχουν κάνει να βρίσκεται στη μονάδα εναντατικής παρακολούθησης. Θα γινόταν μια προσπάθεια, από ό,τι γνωρίζουμε, ανάκλησης, ξυπνήματος. Αφύπνησης, έτσι, πολύ σωστά. Ξυπνήματος ουσιαστικά του, έτσι, του πολυτραυματία. Αναμένουμε κι εμείς με αγωνία, γιατί δυστυχώς είναι ένας νέος άνθρωπος. Ένας, μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, περιμένει και ένα παιδί, παντρεμένος. Και πραγματικά είναι λυπηρά αυτά τα γεγονότα. Νέοι άνθρωποι να τραυματίζονται έτσι πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις που είδαμε ακόμη και να φεύγουν οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. Έχουμε πει επανειλημμένα τι χρειάζεται. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα μόνο κάτι αν είναι, συγγνώμη, φοροεισπρακτικό εφαρμόζεται άμεσα. Δυστυχώς, έχετε απόλυτο δίκιο, αφορά, κύριε Βοριά, έτσι. Ναι. Οτιδήποτε αφορά τις ζωές ανθρώπων βλέπουμε να μένει προς τα πίσω. Μπορεί να έχει βγει ένα ΦΕΚ, έχουμε πει ότι είναι λοιπές, δεν φτάνει, είναι δεδομένο ότι κανένας διανομέας δεν πρέπει να αφήνεται να φύγει από το κατάστημα που δουλεύει χωρίς να φοράει το κράνος εργασίας, χωρίς το μηχανάκι να είναι σε άριστη κατάσταση και τα ελαστικά ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην διακρίνονται, να τρέχουν όπως τρέχουν λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Καμιά φορά, κύριε Βοριά, και συγγνώμη σας διακόπτω, φταίει τελικά και η νοοτροπία των εκάστοτε επιχειρηματιών, αλλά είναι έτσι και η φύση της δουλειάς αυτών των ανθρώπων που, ξέρεις κάτι, πάρε την παραγγελία και φύγε σφαίρα που λέμε, γιατί περιμένει ο άνθρωπος το φαγητό του. Μήπως αυτή είναι μια φράση που πρέπει να αποφευχθεί σιγά σιγά, να τη βγάλουμε στην απέξω, δηλαδή να αποτελέσει γνώμονα για την σωστή οδηγική συμπεριφορά τελικά των ίδιων των διανομέων? Κοιτάξτε, όταν θέλεις να δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρεις όλες τις αιτίες. Μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Εννοείται ότι την πρώτη την ευθύνη την έχουν, όπως είπα προηγουμένως, οι εργοδότες πιέζοντας. Να φανταστείτε, πολλές φορές τους δίνουν ακόμη και 5 παραγγελίες, με την προϋπόθεση τελευταία να μην πάει και να έχει κρυώσει στο πελάτη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, παρά μόνο όταν τρέξουν ένα ράλι, να προλάβουν οι άνθρωποι αυτοί να προπαραδώσουν τις παραγγελίες τους. Από εκεί την άλλη υπάρχει φυσικά και το θέμα ότι πολλοί από αυτούς, και λόγω της ανάγκης που υπάρχει από τα tips, προσπαθούν όσο περισσότερο παραπάνω να δώσουν περισσότερες παραγγελίες, έτσι ώστε να βγάλουν και περισσότερα tips, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μείγμα εκρηκτικό που τα βλέπουμε καθημερινά τα αποτελέσματα. Ήταν αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, κύριε Βοριά, να λάβετε κλήσεις στο κινητό σας για ανάλογες καταγγελίες τις τελευταίες ώρες? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μόνο τώρα. Θα σας θυμίσω ότι και πρόσφατα είχαμε σοβαρά ατυχήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είναι στα Χανιά, όπου το αδιανόητο, τρακάρανε 2 διανομείς μεταξύ τους. Μεταξύ τους και σκοτώθηκε ο ένας. Ήταν πριν μερικούς μήνες το συμβάν αυτό στα Χανιά που έγινε και πραγματικά μας έχει προβληματίσει. Έχουμε καλέσει επανειλημμένα εδώ πέρα και το σωματείο και τους οδηγούς και τους έχουμε κάνει οδηγίες, τους δίνουμε ότι το προτασικό δεν είναι να γυρίσει κάποιος στο μεροκάματο στην οικογένειά του, αλλά τον εαυτό του, όχι αυλαβή. Από εκεί ξεκινάς και μετά πας στο μεροκάματο, το δύσκολο μεροκάματο που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι, γι' αυτό παίρνουμε και μια πρωτοβολία αυτή τη φορά, ακόμη μεγαλύτερη, μια εκστρατεία θέλουμε να κάνουμε, την έχουμε ονομάσει μάλιστα το πράσινο γυλαίκο, που τι θέλουμε να κάνουμε, επιτέλους να μπουν διακριτικά, κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να διακρίνονται. Τα πράσινα γυλαίκα που λέμε, έτσι, τα πράσινα γυλαίκα. Ναι, τα πράσινα γυλαίκα κυκλοφορούν και φοράνε και σκούρα ρούχα, με αποτέλεσμα να μην διακρίνονται εύκολα και πολλές φορές η αντίδραση και του άλλου οδηγού να μην είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι η άμεση, έτσι ώστε να γλιτώσει μια ζωή, να γλιτώσει ακόμα και ένα ατύχημα.
Ακόμη και δηλαδή δεν φοράνε ένα γυλαίκο που θέλουμε να είναι πράσινο για να ξεχωρίζει ο διανομέας. Είναι ένα ξεχωριστό αυτό και μάλιστα θα, με πρωτοβουλία του εργατικού κέντρου σκεφτόμαστε να αγοράσουμε σε πρώτη φάση 100 γυλαίκα να τα διανύουμε δωρεάν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία πρόληψης που δεν φιλοτιμείται, αυτό το κράτος επιτέλους να σταθεί με ουσία και με απλά πράγματα και μάλιστα και κανένα κουτί δεν έχει τα λεγόμενα ανακλαστικά αυτοκόλλητα. Έτσι. Κανένα από τα κυβότια που κουβαλάνε δεν έχουν έτσι ώστε όταν πέφτει το φως, το παραμικρό φως, αυτόματα να γίνονται αντιληπτοί. Ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο και επίσης θα κάνουμε και μια δωρεάν διανομή αυτών των αυτοκόλλητων για να μπορούν να το βάλουν στα κουτιά. Από εκεί και πέρα εκεί δεν θα σταματήσει αυτή η πρωτοβουλία. Και με την ελληνική αστυνομία θα θέλουμε την παρέμβαση έτσι ώστε αν είναι δυνατόν να βγει κάποια εγκύκλιο που να υποχρεώνει το να βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι και τα αυτοκόλλητα στα κυβότια αλλά και το πράσινο γυλαίκο που εμείς θέλουμε να είναι το σημείο κατά τεθέν στους διανομείς. Και επίσης θα πάμε και στους Δήμους και στο Δήμο Ηρακλείου ιδιαίτερα σε αυτό και στην περιφέρεια αν υπάρχει δυνατότητα και αυτοί με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων να επιβάλλουν έτσι στους εργοδότες να παρέχονται αυτά τα γυλαίκα παρότι δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ έτσι ώστε να γλιτώσει μια ζωή. Είναι πραγματικά λυπηρό, είναι άδικο να βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο νέο να χαροπαλεύει έναν άνθρωπο που σε τρεις μήνες πρόκειται να γίνει και πατέρας. Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή κύριε Βοριά ότι έτσι τουλάχιστον μπαίνει ένα πρώτο λιθαράκι, γίνεται μια κίνηση ώστε να ληφθούν τα σωστά μέτρα πρόληψης και να αλλάξει το εξής, ακόμα και να αλλάξουν αυτές οι λεπτομέρειες σε αυτόν τον κλάδο εργασίας, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Και σε αυτή την προσπάθεια βοηθάνε, θα βοηθήσουν και φορείς και ο Γιάννης Ολιονάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου έτσι, με τα τροχαία ατυχήματα, που ο άνθρωπος προσπαθεί εδώ και χρόνια και αυτός. Γενικότερα για τα τροχαία συμβάντα, τα οποία πραγματικά μας έχουν απασχολήσει σαν εργατικό κέντρο, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι τα περισσότερα, πολλά από αυτά είναι εργατικά ατυχήματα, δηλαδή εμπλέκονται επαγγελματίες οδηγοί, εργάζονται εκείνη τη στιγμή και εμπλέκονται σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Κάθε εβδομάδα αναγκάζουμε, την περασμένη εβδομάδα θυμάστε, και στην ανακύκλωση και στο Βενιζέλιο και στις οικοδομές και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Συνεχώς σοβαρά. Έτσι, θα πρέπει να υπάρξει ιδέα σοβαρά εργατικά και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεχνική επιθεώρηση σοβαρή καταρτισμένη και σε άτομα και σε υλικοτεχνική υποδομή έτσι ώστε να βγει και να επιτέλους να παρέχει και να μπορεί να παρέχει συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι ξεκινάει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μια μεγάλη προσπάθεια πρόληψης με τα πράσινα γυλαίκα από εδώ και στο εξής με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και όχι μόνο και άλλων φορέων. Κύριε Βοριά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες και για την κατάσταση της υγείας του 27χρονου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.